μήνυματα κρύβουν τα ελληνικά γράμματα. Ανακαλύψαμε ότι γράμματα έχουν πολύ μεγάλη σημασία, όπως παράδειγμα το γράμμα Δέλτα, το οποίο για μας είναι πολύ χαρακτηριστικό γράμμα για να πούμε σε κάποιον για τα νοήματα. Γιατί υπάρχει σε πολλά επίπεδα, όπως πολυεπίπεδη είναι η κάθε σκέψη των Ελλήνων. Κύριε Μπέλο, ως μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Τετρακτής έχετε μελετήσει την ελληνική γλώσσα σε όλες τις μορφές της. Έχει παρατηρηθεί όμως ότι ακριβώς σε όλες τις μορφές της ελληνικής γλώσσας υπάρχουν πολύ περισσότερα και βαθύτερα νοήματα από αυτά τα οποία εμείς καταλαβαίνουμε σήμερα στην καθημερινή. Μπορείτε να μου δώσετε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα? Δεν έχουμε ολοκληρώσει φυσικά αυτή την έρευνα γιατί είναι ατελείωτη, αλλά όντως μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η ελληνική γλώσσα σε όλες τις αποχρώσεις της και σε όλες τις εφαρμογές της. Και χωρίς να ξέρουμε και εμείς σε τι μονοπάτια προχωρούμε, μελετώντας την με πολύ μεγάλο σεβασμό, έχουμε ανακαλύψει ότι έχει πολύ μεγάλα νοήματα, κρύβει πολύ μεγάλα νοήματα, τα οποία παρά το ότι πέρασαν τόσοι πολλοί αιώνες, παραμένουν ακόμα τα περισσότερα κρυμμένα. Πολύ καλά κρυμμένα, θα έλεγα. Και κυρίως από τους επιστήμονες. Αυτά λοιπόν τα κρυμμένα, αν θέλετε, νοήματα, πώς μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε και να τα εντοπίσουμε? Τι έχετε βρει μέχρι σήμερα? Έχουμε ανακαλύψει ότι υπάρχουν ορισμένοι γλωσσικοί κανόνες που, άμα τηρηθούν, θα μας δώσουν πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Οι πρόγονοί μας άφησαν την υποψία. Μας είπαν ότι η αρχή σοφίας είναι των ονομάτων επίσκεψης. Άρα, σκεφτόμαστε πάνω στα ονόματα, θα έλεγα ετυμολογικά, χοντρικά, και έτσι ψάχνουμε να βρούμε τα κρυμμένα μηνύματα. Που δεν είναι ένα το κρυμμένο μήνυμα σε κάθε λέξη. Δώστε μου ένα παράδειγμα μιας λέξης που μπορεί να έχει μηνύματα πέραν αυτού του ετυμολογικού, πέραν του βασικού. Όχι τόσο λέξεις, όσο ακόμα και τα γράμματα μπορεί να κρύβουν και αυτά τα μηνύματά τους. Ανακαλύψαμε ότι γράμματα έχουν πολύ μεγάλη σημασία, όπως παράδειγμα το γράμμα Δέλτα, το οποίο για μας είναι πολύ χαρακτηριστικό γράμμα για να πούμε σε κάποιον για τα νοήματα. Γιατί υπάρχει σε πολλά επίπεδα, όπως πολυεπίπεδη είναι η κάθε σκέψη των Ελλήνων. Το Δέλτα λοιπόν τι συμβολίζει πέρα από το ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πάρα πολλές λέξεις? Το Δέλτα έχει φτάσει στις μέρες μας σαν απόϊχος ενός χαμένου ρήματος, πελαστικού. Βέβαια, είναι η ειρωνία της τύχης σήμερα ότι αυτό διατηρείται στην αλβανική γλώσσα. Οι Αλβανοί το λένε στην καθομιλουμένη της. Και αν μας ενδιαφέρει περισσότερο αυτό, θα ψάχνουμε να βρούμε και άλλες ρίζες στις γειτονικές μας γλώσσες, αν δεν είχαμε προκαταλήψεις διάφορες. Οι Αλβανοί λοιπόν έχουν το ρήμα Dal-Del, το οποίο σημαίνει βγαίνω. Στα ελληνικά βέβαια αυτό δεν έχει φτάσει σαν Dal-Del, διότι οι Ίωνες είχαν την τάση να ελαφρύνουν τη γλώσσα με πιο ελαφριά σύμφωνα και με πολλά φωνήεντα. Οπότε το βαρύ πελαστικό Dal ή Del έγινε Del ή Tel ή Thal. Και πάνω σε αυτό χτίσαμε κάποιες λέξεις. Για παράδειγμα, σαν σημεία εισόδου-εξόδου, σε όλη την ελληνική αρχιτεκτονική βλέπουμε τα τρίγωνα πάνω από πόρτες και παράθυρα, θύρες, σημεία εισόδου, όπως είναι και η πύλη των Λεόντων στις Μυκήνες. Ένα τεράστιο δέλτα πάνω από την κεντρική πύλη. Τι συμβολισμό έχουμε στην συγκεκριμένη περίπτωση, τι μπορούμε να καταλάβουμε από αυτό το δέλτα στην πύλη των Λεόντων? Για τον απλό άνθρωπο της καθημερινότητος ήταν ένα σημείο εισόδου και τίποτα παραπάνω. Γι' αυτό και η αρχιτεκτονική μας στα κλασικά κτίρια είναι γεμάτη με τρίγωνα. Τα αιτώματα, ας πούμε, είναι τριγωνικά. Γνωρίζαν όμως τι συμβολισμούς είχε αυτή η τριγωνική κατασκευή? Οι αρχαίοι γνώριζαν πάρα πολύ καλά. Για τους σημερινούς, οι οποίοι δεν έχουν ιδέα. Δεν έχουν ιδέα γιατί κανείς δεν σέβεται το γράμμα Δέλτα και δεν νομίζει κανείς ότι είναι και ελληνικό ούτως ή άλλως. Πείτε μου λοιπόν, τι ακριβώς σημαίνει το Δέλτα για κάποιον που γνωρίζει, που είναι μοιημένο στην ελληνική γλώσσα? Το γράμμα Δέλτα λοιπόν ήταν ένα τέτοιο γράμμα, το οποίο στις Μυκήνες συμβολίστηκε με τους δύο Λέοντες, διότι ο Λέων έχει δύο συμβολισμούς. Καταρχάς σημαίνει λαός, συμβολίζει τον λαό, γιατί ξέρουμε το λεός. Λαός και λεός είναι η ίδια λέξη. Εξού και λεωφορείων, λεωφόρος, όπου περνάει ο λαός δηλαδή. Ο λαός. Ένας συμβολισμός του Λέοντος. Ο θεολογικός συμβολισμός του Λέοντος έχει να κάνει με το ότι είναι ιερό ζώο του Διός. Του βασιλέως των αθανάτων και θνητών. Οπότε, σε αυτόν τον συμβολισμό, ο Ζεύς ήταν κατανοητός από τους Έλληνες ως λόγος. Αυτό που οι χριστιανοί αργότερα είπαν, ο λόγος Θεός. Ήταν ο λόγος Ζεύς. Ο λόγος Ζεύς στη μετοχή του είναι ο Λέων, ο Λέγων.
Άρα λοιπόν, βλέποντας δύο λέοντες οι οποίοι βρίσκονται σε μορφή δέλτα, εκεί τι καταλαβαίνουμε για αυτόν που γνωρίζει τα βαθύτερα νοήματα της ελληνικής γλώσσας? Ωραία. Καταλαβαίνει λοιπόν ότι όταν μπαίνει σε αυτόν τον χώρο θα βρεθεί αντιμέτωπος με θεϊκές ροές, θα βρεθεί αντιμέτωπος με το θεϊκό δέλτα, το οποίο ουσιαστικά τι είναι? Είναι ο Ατρίδης, ο οποίος ήταν ουσιαστικά και χρησμένος από τον Δία Λόγο να κυβερνήσει αυτούς τους ανθρώπους. Σε απλά ελληνικά, αν μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε αυτό το πράγμα, δηλαδή θα σημαίνει ότι μπαίνοντας κανείς λοιπόν στις Μυκήνες, περνούσε σε ένα άλλο ανώτερο θεϊκό επίπεδο. Σε ενέργεια. Περνούσε σε έναν χώρο, ο οποίος θα καλλιεργούσε μέσα του αυτή την ενέργεια για θέωση και για καλλιέργεια ψυχική. Όταν όμως ο σημερινός επισκέπτης πηγαίνει στους Δελφούς, νιώθει, κατά τις δικές τους ερμηνείες, ότι υπάρχει μια ψυχική ανάταση, μια περίεργη ενέργεια που τον περιβάλλει. Αυτό ταυτίζεται και με την γλώσσα και με τους χαρακτήρες όπως είναι το Δέλτα στην προκειμένη περίπτωση? Δεν ξέρω αν κάποιος το νιώθει ενστικτοδός. Σίγουρα όμως κάποιος που έχει έστω μια μικρή επαφή με την ελληνική γραμματεία και ειδικά διαβάζοντας την πολιτεία του Πλάτωνος την παραβολή της σπηλιάς, θα καταλάβει για το Δέλτα ότι είναι το τρίτο μάθημα της στερεομετρίας, που σαν να μας λέει ο Πλάτων, εδώ αποκτά διάσταση ο λόγος. Άρα θα πρέπει να νιώσει πολύ μεγάλες εντάσεις βρισκόμενος είτε στη Δήλο είτε στους Δελφούς, το ίδιο πράγμα είναι και τα δύο, να νιώσει δηλαδή αυτό που λέμε κραδασμός, λόγω του ότι έχει ψυχική ταύτιση με το μέρος. Όταν λέτε κραδασμός, τι ακριβώς εννοείτε? Μιλάτε για κάποιο τράνταγμα ή είναι κάτι σε επίπεδο συντονισμού? Ο κραδασμός είναι μια ανώτερη έκφραση, τέλος πάντων, της προσπαθίας του ανθρώπου να κατανοήσει το θείον, διότι είναι αυτό το οποίο θα συνδέσει την αγριοσύνη, την αγρικία του ανθρώπου με τα ανώτερα επίπεδα της διανοήσεως, της επιστήμης και της γνώσεως. Λοιπόν, όταν αυτά τα επίπεδα συνδεθούν, τότε δημιουργείται ένας κραδασμός. Διότι ο άνθρωπος κατανοεί πού ανήκουν τα ένστικτά του, τα συναισθήματά του, η λογική του, η διανόησή του και καταλαβαίνει τελικά, θεώνεται ουσιαστικά, ποιος είναι ο ρόλος του σε αυτή τη φύση, τι ακριβώς είναι αυτός ο άνθρωπος σε αυτή τη φύση, αν είναι θεϊκό δημιούργημα ή όχι, και όλα αυτά τα ευγενή θέματα που αν τα ένιωθαν όλοι οι άνθρωποι θα είχαμε ένα καλύτερο κόσμο. Αυτό προσφέρουν οι Δελφοί στον άνθρωπο. Έχει σημασία να διευκρινίσουμε την έννοια κραδασμός, γιατί σίγουρα την αντιλαμβανόμαστε ως ένα τράνταγμα στη σημερινή εποχή. Ο κραδασμός, όταν λέτε το θεϊκό, στην προκειμένη περίπτωση πώς μπορεί να ερμηνευτεί? Είναι το δέος που θα νιώσει ο άνθρωπος αντιλαμβανόμενος τη δική του μετριότητα σε σχέση με το θείον. Δηλαδή, μετριότητα εντός εισαγωγικών βέβαια. Γιατί ο άνθρωπος είναι ένα θεϊκό δημιούργημα, παντού μέσα του υπάρχει το θείον, άρα πρέπει να το νιώσει. Οποιοδήποτε δηλαδή συνέστημα προκαλείται από μία λέξη ή από ένα γράμμα, από ένα χαρακτήρα, αυτό μπορούμε να το ονομάσουμε κραδασμό? Ακριβώς. Και αυτό προσπαθούσαν οι Έλληνες και με τις λέξεις τους και με τα γραμματά τους. Να δημιουργήσουν αυτού του είδους την ευαισθησία στην ψυχή των ανθρώπων με την καλλιέργεια, να αντιλαμβάνονται τις θεϊκές ροές γύρω τους, τις οποίες ονόμασαν με ονόματα Θεών.